Γεια σας, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς προετοιμάζεις το ΠΑΟ και το μάτς με τον Ατρόμητο? Μια χαρά νομίζω είναι όλα. Έχουν κυλήσει ομαλά βάσει προγράμματος, σχεδιασμού, με τις αφήξεις, με τους διεθνείς, χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Χωρίς συμπτώματα ουντέζε, θα έρθει το παιδί σε κανένα δύο μήνες. Τα θυμάσαι αυτά, έτσι. Ειδικά τους Αφρικανούς τους προσέχει πάρα πολύ. Δεν νομίζω να δυσαρεστήθηκε κανείς στον ΠΑΟΚ που ο Ράχμαρ Μπάμπα έχει προβλήματα στην Γκάνα και σκέφτεται μέχρι και την αποχώρηση από την Εθνική. Δεν νομίζω να δυσαρεστήθηκε που ο Εκόνγκ έμεινε εδώ. Τώρα τι θα γίνει με το Κόπα Αφρικα τον Ιανουάριο, αυτό από το καλοκαίρι το ήξερα στον ΠΑΟΚ. Έκαναν τις συμφωνίες με τους Αφρικανούς και θα δούμε τι θα γίνει τον Ιανουάριο, που είναι πάντα πολύ βαρύς μήνας για τις ελληνικές ομάδες. Αλλά μέχρι τότε βλέπουμε. Τώρα είναι όλοι εδώ διαθέσιμοι, αυτό τον ευχάριστο πονοκέφαλο για το ποιο θα πρωτοβάλει την Κυριακή και πώς θα ετοιμάσει και τα επόμενα παιχνίδια, γιατί σίγουρα η ενδεκάδα της Κυριακής θα παίξει ρόλο και σε σχέση με ό,τι ακολουθήσει στο Αμπερντίν ΠΑΟΚ, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το οποίο έρχεται στην πορεία. Ξεκινάμε από τον ΜΕΙΤΕ, που είναι τιμωρημένο στην Ευρώπη. Νομίζω είναι πολύ βέβαιο θα παίξει στην Ελλάδα μαζί με τον ΟΣΔΟΕΦ. Αυτό ταιριάζει ως δίδυμο. Πάμε στον ΦΟΡ, όπου για ένα εντός έδρας μάτς με τον Ατρόμητο ο Σαμάτα σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο. Στους μεσοεπιθετικούς είναι δύο διεθνείς που επιβαρύθηκαν λίγο παραπάνω, ο Ζήφκοβιτς και ο Ντεσπότοφ. Έχει ένα ενδιαφέρον ποιον θα βάλει από τους δύο, τον βασικό του, τον Σέρβο, ή αν θα τον προφυλάξει αυτό το μάτς για να παίξει ο Βούλγαρος. Καταλαβαίνουμε ότι και εκεί οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες, η ποιότητα είναι πολύ ιδιαίτερη και για τους δύο. Και για την άμυνα, που πάντα στην άμυνα ο δεξιός μπακ είναι το θέμα στο ΠΑΟΚ. Αρκετοί θα εύχονταν ή εύχονται να βρει ο ΠΑΟΚ έναν Μπάμπα και από τα δεξιά. Μέχρι τότε ο προπονητής έχει 4 ποδοσφαιριστές στα δεξιά μπακ, να διαλέγει κάθε φορά ποιος πιστεύει ότι του κάνει τη δουλειά. Του κάνει ο Βιερίνια σε κάποιο πολύ μεγάλο μάτς όπως με την Άιντραχτ, ο Βιερίνια. Του κάνει ο Κετζιόρα σε κάποιο μάτς που πρέπει και αμυντικά να προσέξει πάρα πολύ να μπει δίπλα στον Εκόνγκ, θα βάλει τον Κετζιόρα. Του την κάνει ο Σάστρι ή ο Λίρατζης. Έχει, ναι, δεν μπορεί να πει ότι ο ένας είναι ο φουλ βασικός, αλλά έχει 4 να διαλέγει κάθε φορά για τη φετινή σεζόν και μέχρι να σταματήσει ο Βιερίνια, μέχρι εγώ ίσως και ο Τζιόρα να αποχωρήσει. Σε γενικές γραμμές όλο αυτό δείχνει ότι έχει πάρα πολλές λύσεις, ότι είναι υγιείς όλοι, και νομίζω το πιο μεγάλο θέμα για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς, όπως και σε προηγούμενα, είναι η νοοτροπία μετά τη διακοπή. Το ξέρουν, το έχουν διαπιστώσει ότι η ομάδα γυρίζει πολύ χαλαρή και με πολλά λάμδα το χαλαρή μετά τις διακοπές. Το έχει πληρώσει, το ξέρουν, το έχουν δει, το καταλαβαίνουν και νομίζω ότι η πιο σημαντική προετοιμασία αυτές τις μέρες είναι η πνευματική. Έτσι ώστε να μπουν στο γήπεδο όπως σταμάτησαν και όχι να μπουν για να περάσουν άλλη μια μέρα στη δουλειά, για να κάνουν απλά να παίξουν σωστά. Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο πρωτάθλημα, έχει χάσει αρκετούς βαθμούς και για τον ΠΑΟΚ θυμίζω σε όλους ότι ακολουθούν δύο πολύ δύσκολα μάτς, δύο εξάποντα και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνουμε από όλα αυτά πόσο μεγάλο είναι το πρέπει σε αυτή την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Η ΠΑΟΚ έχει αλλάξει πολιτική στη διάθεση εισιτηρίων, ανοίγουν εκδοτήρια από σήμερα, δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν, πάντως είναι διευκόλυνση για όλους, αφού ήταν μόνο διαδικτυακή, και το κυρίαρχο θέμα γύρω τον οργανισμό ΠΑΟΚ, καλός, κακός, αλλά αυτό ισχύει, είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχει ανοίξει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τον αγώνα Άιντραχτ Φραγκφούρτης ΠΑΟΚ. 30 Νοεμβρίου είναι αυτό το παιχνίδι, αλλά γίνεται ένας χαμός. Γίνεται ένας χαμός με τα εισιτήρια, με την πίεση που ασκείται, πώς θα μοιραστούν, πόσα θα πάρουν οι σύνδεσμοι για το ταξίδι στη Γερμανία. Καταλαβαίνουμε ότι το ξέραμε την μέρα της κλήρωσης, αλλά επιβεβαιώνεται κάθε μέρα ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο γεγονός, εκείνο το μάτς στη Γερμανία, ειδικά για τους παοξίδες που ζουν στη συγκεκριμένη χώρα. Χθες από τη Φραγκφούρτη βγήκε μια επιθετική ανακοίνωση από τους παοξίδες Φραγκφούρτης ότι σταματήστε να μας ενοχλείτε. Σταματήστε όλοι εσείς που δεν έχετε σχέση μαζί μας να μας ζητάτε εισιτήρια.
Όσα θα πάρουμε θα τα δώσουμε μόνο στα δικά μας μέλη που ασχολούνται και μας συντηρούν και είμαστε ανοιχτοί για τον ΠΑΟΚ. Σταματήστε όλοι οι υπόλοιποι να μας πιέζετε, όλοι που δεν έχετε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Στη Γερμανία έχει τρομερή δύναμη ο ΠΑΟΚ, δηλαδή δύο γήπεδα γεμίζει. Έτσι. Ναι, δύο, ναι. Γήπεδα, δύο γήπεδα γεμίζει. Είναι μόνο 2.750 ευθύρια που θα πάρει επίσημο ο ΠΑΟΚ για αυτό το παιχνίδι. Η ζήτηση είναι πολύ πολύ μεγάλη και μιλάμε και για μια Άιντραχτ που ξέρει πως είναι να είσαι φιλοξενούμενος και να έχεις πολύ παραπάνω κόσμο που ζητάει εισιτήρια. Δηλαδή ήδη υπάρχει μαύρη αγορά εισιτήριου 260 ευρώ. Ήδη. Μας έχουν καταγγελίες από Γερμανία ότι ψάχνουμε εισιτήρια σε άλλες θύρες και τα πουλάνε διαδικτυακά 260 ευρώ. Εκεί έχει φτάσει το πράγμα 45 ημέρες πριν από το Άιντραχτ ΠΑΟΚ. Είναι ζητηματάκι αυτό. Εντάξει, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, Δημήτρη. Καλή σου μέρα.